Νομίζω ότι καθίστε λίγο. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ίσως όμως καμιά φορά χρειάζεται να πούμε λίγα για να τα καταλάβουμε και να μην τα βαρεθούμε. Γιατί ο διάβολος πάντα είναι στα αυτή μας να μας τα χαλάει. Να μας βάζει σκέψεις, να μας βάζει κατηγορίες, να μας αλλάζει αυτά που ακούμε ή αυτά που σκεφτόμαστε ή αυτά που είναι η αλήθεια. Σήμερα είναι διπλή γιορτή. Διπλή γιορτή. Μία γιορτάζει η Παναγιά μας τον Ευαγγελισμό της, που ήρθε, της έφερε ο Άγγελος την είδηση της σωτηρίας της, αλλά και της σωτηρίας όλων των ανθρώπων, που της είπε ότι θα γεννήσει παιδί, το οποίο θα είναι παιδί του Θεού του Υψίστου. Αυτή είναι η απελευθέρωση από την αμαρτία μας, από τη σκλαβιά του διαβόλου και του θανάτου μέχρι τότε. Ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου, από την κατάρα του νόμου, και να μας δώσει πάλι να μας ανοίξει τον Παράδεισο και να μας δώσει τη δυνατότητα να γινόμαστε κι εμείς παιδιά του Θεού. Ήθελα όμως σήμερα να πω δύο λόγια για την άλλη τη γιορτή, τη γιορτή της Πατρίδας. Και χτες προχτές μου ήρθε από κάποιο παιδάκι ένα μήνυμα και λέω, κοίτα να δεις, ποιοι ήταν αυτοί που μας ελευθέρωσαν τούτο εδώ τον τόπο. Τι είχανε μέσα στις ψυχές τους και στις καρδιές τους αυτοί που μας, που έχησαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ακούστε, αναφέρεται στον Κολοκοτρώνη. Το παλικάρι εκείνο, του Μοριά, που όταν τον αδίκησαν, αν πάτε στον Άφλιο, να επισκεφτείτε τις φυλακές του Κολοκοτρώνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πώς καταντάμε εύκολα σαν κοινωνία, σαν... Τι να πω. Αυτός πολεμούσε, πήρε τα βουνά όλα και τα λαγκάδια για να διώξει τον Τούρκο, και οι δικοί μας τον σκλάβωσαν, τον φυλάκισαν στην πιο σκοτεινή και σκληρή φυλακή. Κάποτε, λέει, ο γέρος του Μοριά βρέθηκε σε επιστρόφια μιας νύφης. Τα επιστρόφια ήταν, δεν ξέρω τώρα αν το, δεν το κάνουμε τώρα, που μετά από 8 μέρες γυρίζει ξανά η νύφη στο σπιτικό της, στους δικούς της, για να κάνει και εκεί ένα γλέντι. Έθιμο που ήθελε η νύφη μετά την πρώτη εβδομάδα του γάμου να επισκέφτεται το πατρικό της και εκεί γίνονταν γλέντι, όπως σας είπα. Έπεσαν όμως τα επιστρόφια ημέρα Παρασκευή. Στο τραπέζι βρίσκονταν πρωτοπαλίκαρα, οπλαρχηγοί, ένας δεσπότης και ο πνευματικός πατέρας και εξομολόγος του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Ήταν εκεί παρόν. Τότε ένας από τους συνδετημόνες, μόλις πήγανε, πήρε το θάρρος και είπε στο δεσπότη, «Δέσποτα, να ευλογήσεις το τραπέζι μας και τα αρτήσιμα φαγητά που έχουμε, γιατί είναι γλέντι και είναι χαρά». Όπερ και γένετο, το κάνει ο δεσπότης. Ο μόνος που δεν έφαγε ήταν ο Κολοκοτρώνης και είπε χαρακτηριστικά, «Εγώ τον Τίμιο Πρόδρομο δεν τον προδίδω, σήμερα έχουμε νηστεία».
γύρισε στο πλάι και λέει στον πνευματικό του, και εσύ που θα φας, αύριο θα αρρωστήσεις. Και όντως την επόμενη έκανε πυρετό ο ιερέας. Τώρα είναι το ωραίο, αυτό είναι και ωραίο τώρα. Ο γέρος του Μοριά έφαγε 10 μετρημένες ελιές. Όταν το ρώτησαν γιατί δεν τρώει παραπάνω, αποκρίθηκε: 10 ελιές κάνουν μια σταγόνα λάδι. Αυτό μου αναλογεί. Αυτή ήταν η προγονή μας και οι επαναστάτες εκείνης της εποχής. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και την ελευθερία της πατρίδας μας. Αυτοί ήξεραν τι είναι η πατρίδα, ποια είναι τα ιερά και ποια είναι τα όσια αυτινής της πατρίδας. Το ξέραν καλά. Το ξέραν καλά πόσο υπέροχη είναι η ζωή του Μακριάνη, που σε κάθε μάχη, λέει, πήγαινε και έβρισκε παρκλήσια με την εικόνα του Αγιάννη, του πρόδρομου που ήταν ο Αγιός του, και πήγαινε, λέει, και άναβε το καντήλι και του έλεγε: «Έλα μαζί μας να πολεμήσουμε, να ελευθερώσουμε το γένος μας». Και αν καθυστερούσε, λέει, η μάχη και δεν μπορούσαν να τους καταφέρουν τους Τούρκους, γύρναγε πίσω και του έλεγε με παράπονο: «Δεν ήρθες, δεν μας βοηθάς, λάδι δεν ξανά έχει». Γιατί ξέρετε ότι είναι ζωντανός ο Άγιος. Και του έκανε και παράπονα. Τι καλά του έκανε. Αυτοί ήταν. Πολέμησαν. Και ήταν και οι άλλοι που τα είχαν μάθει στη Δύση ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πατρίδα, δεν υπάρχουν τίποτα, και προσπαθούσαν να στεριώσουν από τα τότε τον τόπο, και προσπαθούν και σήμερα ξανά οι ίδιοι, από τα ίδια γράμματα, από τον ίδιο πολιτισμό της Δύσης, να μας τα ξεστεριώσουν, όπως πραγματικά χιλιάδες χρόνια τα έχει στεριωμένα τούτος εδώ ο τόπος. Δεν ξέρω. Τότε είχαμε και πατρίδα, είχαμε και πίστη, είχαμε και οικογένεια, είχαμε και κοινωνία, είχαμε και αγάπη, είχαμε τα πάντα. Είχαμε τα ιερά και τα όσια. Και ενώ ήταν 400 χρόνια σκλαβωμένη η κάτω Ελλάδα, 500 χρόνια σκλαβωμένη εμείς εδώ, δεν μας κατάφερε να μας αλλαξοπιστήσει ο Οθωμανός. Γιατί? Γιατί την πίστη, τα ιδανικά, τα ιερά και τα όσια τα είχαμε στις καρδιές μας, στις ψυχές μας και στη ζωή μας. Μου λέγε η γιαγιά μου: «Μη ξεχνάς ποτέ να κάνεις το σταυρό σου, ό,τι ξεκινάς και ό,τι τελειώνεις». Όταν ξεκινάς να παρακαλάς το Θεό να είναι μαζί σου, και όταν τελειώσεις να λες: «Σε ευχαριστώ Παναγίτσα μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου που τέλειωσα αυτήν τη δουλειά». Περνούσαν από τα εξοκλήσια και κάνανε μετάνοιες.
ξεπερνούσαν από τα εξοκλήσια και μπαίναν μέσα και ανάβανε τα κτήλια. Σήμερα ούτε μνήματα ανάβουμε καντήλια, ούτε σπίτι μας ανάβουμε καντήλια, ούτε στο ναό πάμε. Βλέπουμε τους εχθρούς να έρχονται, να είναι έτοιμοι να έρθουν, και όμως σήμερα δεν γέμισαν οι εκκλησίες. Όχι, 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 δεν γέμισαν. Και δεν γέμισαν οι εκκλησίες γιατί τα έχουμε ξεχάσει. Θα μας ξεχάσει και ο Θεός όμως. Θα μας ξεχάσει και η ιστορία όμως. Θα μας ξεχάσει και η πατρίδα όμως. Και τότε, τότε θα ξανάρθει. Έτοιμος είναι ο Σουλτάνος να ξανάρθει. Το λέει και το ξαναλέει. Και εμείς το μόνο που του λέμε ότι σ' αγαπάμε. Ναι ρε, τον αγαπάμε, αλλά πρέπει να του πούμε όμως, όπως λέει αυτός, εύκολα μπορώ να φτάσω στην Αθήνα. Να του πούμε εμείς πιο εύκολα μπορούμε να φτάσουμε στην Αγία Σοφιά, γιατί στην Αγία Σοφιά έχουμε αφήσει την ψυχή, την καρδιά, τα ιερά και τα όσια μας. Και δεν μπορείς ποτέ να τα κάνεις δικά σου όσα χρόνια και περάσουν. Και τούτο εδώ το μαρτυρούν οι ψυχές και οι καρδιές. Όχι, όχι, όχι οι δικές μας, τέλειωσε, εμείς το ξεχάσαμε. Ξέρετε ποιες ψυχές το κρατάνε. Ανοίξτε στον Αγιώργη τον Κουδουνά για να δείτε ποιες ψυχές το κρατάνε. Πάω στην πόλη, περπατάω στα σουκάκια, περπατάω στην αγορά τους και ας μην έχω ταράσα μου. Με τραβάνε από το μανίκι, παίρνα μέσα παπά για να μας ευλογήσεις. Με έστειλαν σε ένα μαγαζί, θα πας στο μαγαζί τάδε και θα σε περιμένω. Και πήγα στο μαγαζί τάδε στο λιμανάκι και ήταν καμιά 25 και κλείσαν τις πόρτες και ανάψαν τη λαμπάδα και μου λένε από ένα λεπτό καθένας έχουμε να εξομολογηθούμε. Λέω, έχετε τη ζωή μου όλη. Και με παίρναν στην άκρη οι άλλοι και η παρέα όλοι, δεν τους ένοιαζε. Και λέγανε τις αμαρτίες και κλαίγανε και φιλούσαν και ξαναφιλούσαν τα χέρια μου. Αυτοί τα κρατάνε. Μη γελιέστε. Είναι αυτοί οι ίδιοι που περιμένουν κάθε φορά τον Πατριάρχη, τους Επισκόπους, τους Ιερείς να φτάνουν μέχρι την Καπαδοκία, μέχρι το Ικόνιο, μέχρι τα Λύστρα, μέχρι τον Πόντο, μέχρι και να λειτουργάνε. Δεν το ξέρει ο Σουλτάνος ότι όπου λειτουργάμε εμείς κάνουμε κατάληψη πνευματική. Δεν το ξέρει αυτό. Κι άμα το ξέρει, δεν το υπολογίζει. Αλλά αν δεν το υπολογίζει αυτό, να ξέρει ότι το χάσε το παιχνίδι και ας σηκώνει ψηλά τη μύτη. Πολλοί σουλτάνοι τη σήκωσαν ψηλά τη μύτη. Αλλά από κάτω ο απλός λαός, το 1,5 εκατομμύριο των νεομαρτύρων της τουρκοκρατίας, κράτησε μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες την πίστη και την ταυτότητα του γένους. Μην τους ξεχνάμε αυτούς. Όσο κι αν γίνουμε Ευρωπαίοι, όσο κι αν τους μοιάζουμε, χασούρα έχουμε.
Εδώ στην Ανατολή ήταν άλλος ο πολιτισμός. Ήταν άλλα τα είδη, άλλα τα έθιμα, άλλη παράδοση. Δεν είναι εκείνος. Ποιος πολιτισμός, μωρέ, στη Δύση? Τι αλήθεια είναι αυτός ο πολιτισμός τους? Πότε αυτοί είχανε πολιτισμό που να είχε φως, να είχε παιδεία, να είχε τέχνες, να είχε γράμματα? Πότε? Όταν σε όλο τον Μεσαίωνα σκοτώνανε αυτούς. Ποιους? Που ήταν αντίθετοι. Πήγε ο καημένος ο Γαλιλαίος και τους λέει, παιδάκια, η γη που πατάμε κινείται. Όχι, του λένε, δεν κινείται. Μα ρε παιδιά, κινείται. Όχι, έλα σε δικάσουμε. Και τον δίκασαν. Και είπε εκεί μέσα στη δίκη, δεν κινείται, αριστερή είναι. Και όταν βγήκε έξω, είπε το περίφημο, και όμως η γη κινείται. Αυτόν τον πολιτισμό μας φέρουν. Μαζί και με το ανακάτωμα, το ανακάτεμα της οικογένειας, των συνήθειών μας, της παράδοσής μας. Τελειώνω, θα το πω σαν ανέκδοτο. Σκεφτείτε όμως πόσο βάθος έχει. Με ξέρετε πόσο αγάπη έχω σε όλους. Αλλά θα το πω όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είχα ένα ζευγάρι, παιδιά. Η κοπέλα Ελληνοκύπρια. Το αγόρι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Πανέμορφο παλικάρι. Πήγα, λέει, στην Αγγλία, ζει στην Αγγλία τώρα, γιατί οι γονείς της κοπέλας είναι Ελληνοκύπριοι από εκεί, από το χρόνια στην Αγγλία, και μου λέει το αγόρι, δεν μπορείς, πάτερ, να φανταστείς τι πειρασμούς έχω. Του λέω, γιατί? Θα το πω. Και μη μείνετε στην επιφάνεια, ψάξτε γιατί το λέω. Γιατί δεν πρέπει κανονικά να το πω. Γιατί, του λέω, έχει πειρασμούς? Γιατί, λέει, εκεί οι άντρες έλειωσαν. Και όταν λέει οι γυναίκες καημένες βλέπουν εκεί, και αυτός και ωραίος και μελαχρινός ανατολίτης, ορμάνε. Τέλειωσαν οι άντρες. Έτσι μας θέλουν και εμάς να τελειώσουμε, τόσο να τα μπερδέψουμε? Και μέχρι πού θα τα φτάσουμε? Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.